εκπομπή μέχρι και τις 3. Είμαστε μαζί στο Όλα για Σένα και ελπίζουμε να είστε όλοι καλά από το σπίτι σας, να είστε όλοι υγιείς, να είστε όλοι ήρεμοι, γιατί δεν είχαμε μια όμορφη νύχτα και δυστυχώς ζούμε άλλη μια φορά αυτή την κατάσταση στα κυπριακά γήπεδα. Ήτανε τρομακτικό αυτό που ζήσαμε, ήτανε αδικαιολόγητο, ήτανε τραυματικό, ήτανε, τι να πω, ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να ζήσουμε και το ζήσαμε χθες, γιατί πραγματικά όλα αυτά που ζούμε εδώ και χρόνια κάποια στιγμή θα τα πληρώναμε και χθες βράδυ τα πλήρωσε ένα 15χρονο αγόρι. Ήταν πραγματικά τρομακτικό αυτό το σκηνικό και αυτή η στιγμή και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με οποιοδήποτε άλλο θέμα. Είμαι πολύ 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 απογοητευμένη, στεναχωρεμένη όπως και όλος ο κόσμος και με τους οπαδούς οι οποίοι τραμπούκησαν μέσα στο γήπεδο και με το χειρότερο τρόπο τραυμάτισαν ένα παιδί. Μπορεί να ήταν το παιδί οποιοδήποτε από εμάς, έτσι, και αυτή η μάνα που στέλνει εκεί το παιδί της δεν περιμένει να το βρει στο νοσοκομείο την επόμενη στιγμή και μόνο με αυτό θέλω να ασχοληθώ και δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με αστυνομίες, ούτε με ασφάλειες, ούτε με οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτά είναι θέματα που πραγματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πάρα πολύ σοβαρά και να ξεκινήσουμε πλέον κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και να μην μπαίνουν στο γήπεδο ούτε κροτίδες, ούτε ακούσαμε για μαχαίρια, ακούσαμε αυτό για χίλια δυο. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αφού γίνεται αυτός αυστηρός έλεγχος. Ποιος αυστηρός έλεγχος, ρε Ελενάκη μου. Πώς γίνεται, αφού εμείς όταν πάμε γήπεδο πάντα μας ανοίγουν τις τσάντες. Το πρόβλημα νομίζω είναι πιο βαθύ. Κάνουμε το νόημα στο τσίριο, Έλενα μου, σας ανοίγουν τις τσάντες κανονικά και σου ανοίγουν εσένα τη τσάντα σου. Σε κάποιους άλλους προφανώς δεν την έχουν ανοίξει τη τσάντα. Και όχι μόνο τη τσάντα και δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έγινε. Κοιτάξτε, δηλαδή στιγμές που νομίζω ότι μόνο στην Κύπρο βλέπουμε. Η Ευρώπη του σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και η Ευρώπη μια χαρά είναι, Νικόλα. Γι' αυτό ηρωνικά το λέω. Στην Ευρώπη. Ακριβώς θα έλεγα ότι τι ωραία που είναι να πας να παρακολουθείς ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Πάνε με τα παιδιά. Και όχι μόνο στην Αγγλία, σε όλη την Ευρώπη. Παντού έχουν αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Παντού έχουν αντιμετωπίσει τη βία στα γήπεδα. Παντού το έχουν αντιμετωπίσει εκτός εδώ στην Κύπρο μας. Δηλαδή είναι πολύ συχνό το φαινόμενο. Ξέρετε, δεν θέλω κιόλας να λέω τα ίδια που λέγονται κάθε μέρα και σε άλλες εκπομπές και στη δική μας την ενημέρωση το μεσημέρι μας. Θέλω απλά να εκφράσω κι εγώ τη θλίψη μου, τη λύπη μου. Ο σύζυγός μου είναι ποδοσφαιριστής, έτσι. Και καταδικάζω κι εγώ πάρα πολύ έντονα αυτή τη στάση στα γήπεδα. Δηλαδή, κοιτάξτε, στιγμές πολέμου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Κύπρο του σήμερα. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Είναι παιδιά που έχουν πάει εκεί να δουν την ομάδα τους. Είναι γυναίκες που έχουν πάει εκεί γιατί θέλουν να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι και κόσμος νεαροί που θέλουν να πάνε να δουν την ομάδα τους. Είναι και 10 άτομα, 20 άτομα, δεν ξέρω πόσα, που ξεκινάνε αυτούς τους καυγάδες και στο τέλος φωτογραφίζουμε μόνο ένα ή μόνο δύο ή λέμε χίλια άλλα δύο πράγματα. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Η αστυνομία έσπευσε να πει μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει ότι αν δεν υπήρχε και αυτή η αστυνομία που υπήρχε χθες θα γινόντουσαν πολύ χειρότερα και θα είχαμε και χαμό ανθρώπων και θα είχαμε και θανάτους. Όμως αυτό δεν μου είναι αρκετό εμένα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι αρκετό το ότι υπήρξε αστυνομία και αν δεν υπήρχε θα γινόντουσαν πολύ χειρότερα. Αυτό σίγουρα δεν είναι δικαιολογία. Και βλέπουμε εδώ πέρα, δεν είναι λίγα αυτά που έχουν συμβεί. Ευτυχώς που δεν είναι χειρότερα, θα μπορούσαν να γίνουν και χειρότερα και θα μπορούσε και αυτό το παιδί τώρα να ήταν, δεν ξέρουμε πόσο σοβαρά. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά το 15χρονο αγόρι, θα μπορούσε να ήταν σοβαρά. Τι να πω, φωτογραφίζουμε άτομα που δεν πρέπει. Έχει γίνει μία σύλληψη ενός 17χρονου, τον οποίο κατηγορούν για οχλαγωγία. Δεν ξέρω αν ήταν μόνο ένας αυτός που είχε κάνει το θέμα στο γήπεδο και έχει κάνει όλο αυτό το σκηνικό. Ήτανε πάρα πολλοί. Και δυστυχώς, μετά από έρευνες και εξιχνιαστικούς ελέγχους της κάμερας του Τσιρίου στα δύο, είχαμε μόνο μία σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κρατούσε και μαχαίρι. Δηλαδή,
Πού πάμε, τι κάνουμε, πώς τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Ευτυχώς ο 15χρονος το ball boy πήρε εξιτήριο. Τα έχω σημειώσει κιόλας όλα εδώ πέρα, γιατί δεν θέλω να κάνω και κανένα λάθος και δεν θέλω να κατηγορήσω και κανένα άδικα. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, τι να πω, τι άλλο πρέπει να γίνει. Απλά να μην υπάρχει ποδόσφαιρο. Τι άλλο. Ήταν τρομερή απογοήτευση. Δηλαδή. Άλλη μια φορά και άλλη μια φορά ήμασταν θεατές και άλλη μια φορά το παιχνίδι ξεκίνησε. Τι να πω, πραγματικά, δεν ξέρω. Εμένα με ενόχλησε πάρα πολύ όλο αυτό και ναι, ήταν και ο άντρας μου στο γήπεδο και όλο αυτό πραγματικά με τρόμαξε και όχι μόνο για τον άντρα μου, για όλους όσους ήταν μέσα στο γήπεδο και για όλους όσοι ήταν στην κερκίδα. Τι να πω, και να διευκρινίσουμε κιόλας ότι πολλοί από τους ποδοσφαιριστές, μέσα σε αυτούς και ο δικός μου σύζυγος, προσπάθησαν να σταματήσουν κάποιους για να συνεχίσουν όλα αυτά τα έκτροπα που είδαμε, έτσι, και δεν θέλησε κανένας ποδοσφαιριστής να μπει σε οποιοδήποτε καυγά, το χειρότερο που υπόθηκε. Από όλα αυτά. Μου διαφεύγει, έγινε διακοπή του παιχνιδιού, μετά συνεχίστηκε. Διακοπή 75 λεπτά και δυστυχώς ξεκίνησε και πάλι. Χωρίς φιλάθλους. Χωρίς φιλάθλους. Αλίμονο τώρα να ήταν και οι φιλάθλοι. Ευτυχώς βγήκαν όλοι, αλλά τώρα ήταν αργά το θέμα. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε καθόλου αυτό το θέμα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το quiz της ημέρας, να πούμε και χρόνια πολλά και καλά στον Σπύρο και στη Σπυρούλα. Και εύχομαι να μην έχουμε ξανά τέτοιες εικόνες στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Εύχομαι. Αυτή είναι μια ευχή που δεν ξέρω θα πραγματοποιηθεί και ποτέ. Πάμε στο quiz της ημέρας.